Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Μηνύματα Ορθοδοξίας και σήμερα. Στην περασμένη μας εκπομπή με τον πατέρα Νεκτάριο είπαμε για τα σημεία των καιρών επί τη ευκαιρία της ομιλίας μας για τον προφήτη Ηλία αλλά και για την Παλαιά Διαθήκη. Έχει πάρα πολλά χωρία η Παλαιά Διαθήκη στην οποία διαφαίνεται η ολοκλήρωση του παγκόσμιου γίγνεσθε, δηλαδή η εξέλιξη της παγκόσμιας ιστορίας. Έχει και μια άλλη χρησιμότητα η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν. Αν τη διαβάζει κανείς προσεκτικά μπορεί να δει το τέλος του κόσμου, μπορεί να δει όλους τους παγκοσμίους πολέμους. Και ας απευχόμαστε να γίνει ο πόλεμος αυτός στον κόλπο. Διότι οι συνέπειες θα είναι τρομακτικές. Είναι λοιπόν η φωτιά να σβήνει με φωτιά. Δεν είναι δυνατόν η φωτιά να σβήνει με άλλη φωτιά. Γι' αυτό λοιπόν, μακάρι η ειρηνοποιή, λέει ο Κύριος, εκείνοι που ειρηνεύουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, εκείνοι οι οποίοι θέλουν την ειρήνη για να ζουν οι άνθρωποι αρμονικά, αλλά την ειρήνη του Χριστού. Η ειρήνη του Χριστού έχει μια διαφορά με την ειρήνη του κόσμου. Ο κόσμος θέλει ένα είδος ειρήνης, κατάπαυση του πολέμου δηλαδή. Κατά τα άλλα, να αλωνίζει ο Σατανάς. Αυτό δεν είναι μέσα στις σκέψεις και τις προσδοκίες ενός χριστιανού και μάλιστα ορθοδόξου. Ο πόλεμος είναι ανελαίητος σε αυτή τη ζωή και είναι πόλεμος, όχι αυτός ο πόλεμος που ξέρουμε τα όπλα τα συμβατικά, αλλά με τα όπλα τα πνευματικά. Είναι πνευματικός πόλεμος, είναι πόλεμος με τρεις δυνάμεις οι οποίες προκαλούν ζημιά στον άνθρωπο. Η μία είναι ο κακός εαυτός του, τα πάθη του δηλαδή, οι κακές ροπές, η αμαρτωλότητά του, η βλακεία του να πούμε, η άγνοιά του μερικές φορές, για όλους το λέω, δεν κάνουμε εξαίρεση για κανένα, και πρώτος εγώ, αλλά και ο κόσμος, ο μακράν του Θεού, κόσμος, ο οποίος παρασύρει με ορμή, ειδικά τους νέους ανθρώπους, σε ένα καταστροφικό δρόμο και επειδή αυτοί δεν έχουν κριτήριο, δεν έχουν πείρα, δεν έχουν δυνάμεις αντιστάσεως, αλλά έχουν μια επαναστατικότητα που θέλουν να την εκδηλώσουν, γι' αυτό βλέπουν τα φαινόμενα του αναρχισμού και όλα αυτά, παιδιά τα οποία δεν έχουν ιδανικά, έχουν στερηθεί τα πνευματικά ιδανικά και την πνευματική ζωή, να στρέφονται με πόση μανία εναντίον της κοινωνίας και να χτυπιώνται, να βασανίζονται μέσα στα γήπεδα και οπουδήποτε αλλού γίνονται αυτοί οι τραυματισμοί και αυτές οι αναρχικές συμπεριφορές των παιδιών. Βέβαια δεν φταίνουν τα παιδιά αντιδρούν. Είναι ένα αντιδραστικό φαινόμενο. Τα παιδιά έχουν μέσα τους ψυχή η οποία είναι θεοειδής. Και όταν βλέπει αυτή η ψυχή ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, στρέφεται σε κάποια υποκατάστατα, όπως είναι η βία, όπως είναι η βία, η μουσική, το ντύσιμο κλπ. Και όλα αυτά τα φαινόμενα του αναρχισμού. Αλλά δεν είναι της ώρας. Περισσότερο θα λέγαμε ότι εκτός από τους εξωτερικούς εχθρούς υπάρχει και ο εχθρός, ο κόσμος. Εσωτερικοί εχθροί μπορούμε να πούμε ότι είναι ο εαυτός μας και ο Σατανάς. Ο Σατανάς πειράζει τον άνθρωπο με αντιλογισμούς. Άρα ο πόλεμος γίνεται μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, μέσα στη διάνοια του ανθρώπου. Το πνεύμα αυτού του κακού εισέρχεται κατά κάποιο τρόπο με λογισμούς και πειράζει τον άνθρωπο. Οι πατέρες της Εκκλησίας τους περιγράφουν αυτούς τους λογισμούς σαν αεροπλάνα που βουίζουν και περνάνε πάνω σου, στα οποία βέβαια δεν πρέπει να δώσεις καμία σημασία και να ξέρεις πώς να πολεμάς τους λογισμούς. Υπάρχουν τρόποι, η προσευχή παραδείγματος χάρη το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ελέησόν με, η διαρκής προσευχή αυτή μας απαλλάσσει από τόσες άλλες προσκολήσεις του νου και επιθέσεις του διαβόλου. Έχει χιλιάδες τρόπους ο διάβολος να πειράζει τον άνθρωπο και ένας από αυτούς είναι και οι λογισμοί. Προχτές διαβάζοντας κάποιο παλιό βιβλίο του Κόντογλου, του μεγάλου αυτού αγιογράφου πρωτίστως και συγγραφέως, του Φώτη Κόντογλου, άλλοι τον λένε Φώτος Κόντογλου, βρήκα ένα πολύ ωραίο κομμάτι το οποίο θέλω να το μοιραστούμε μαζί. Λέγεται το μεγάλο στοίχημα. Είναι το μεγάλο στοίχημα που υπάρχει ανάμεσα στους πιστούς και στους απίστους. Δηλαδή, με λίγα λόγια δείχνει και τον πόλεμο που κάνει ο ένας άνθρωπος τον άλλον, ο άπιστος συνήθως άνθρωπος τον πιστό, διότι ο πιστός δεν κάνει πόλεμο στον άπιστο όταν του λέει ότι
δεν βαδίζεις καλά ή πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι πιο σοβαρά τα θέματα αυτά και να σε απασχολούν σοβαρότερα τα θρησκευτικά θέματα και η αλήθεια αυτή του Χριστού, ο οποίος Χριστός είναι η μοναδική αλήθεια του κόσμου, δεν υπάρχει άλλη αλήθεια από τον Χριστό, είναι η μόνη αλήθεια ο Χριστός. Τα άλλα είναι περί τον Χριστό, τα συμβατικά. Λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα λέγεται και θα προσπαθήσω έτσι κάπως αργά, διαβάζοντάς το, να πούμε δύο λόγια και για αυτά που αναφέρει μέσα. Τη Λαμπροδευτέρα το βράδυ, περασμένα μεσάνυχτα, πριν πλαγιάσω να κοιμηθώ, βγήκα στο μικρό περιβόλι που έχουμε πίσω από το σπίτι μας και στάθηκα λίγο κοιτάζοντας το σκοτεινό ουρανό με τα αστέρια. Σαν να τον έβλεπα πρώτη φορά μου φάνηκε. Ανοίγει καμιά φορά η συνείδηση του ανθρώπου και βλέπει κάτι σαν να είναι πρωτόγνωρο, ενώ είναι ένα πράγμα συνηθισμένο, έτσι. Έτσι αυτός εκείνη τη στιγμή είδε τον ουρανό σαν να τον έβλεπε για πρώτη φορά, με τα παιδικά μάτια δηλαδή. Πόσο ωραία βλέπαμε τότε τα χρώματα, πόσο ωραία ήταν τα αρώματα, τα λουλούδια, όλα αυτά είχαν μια πρωτόγνωρη και παρθενική έτσι διάσταση, παίρνανε μέσα στο χώρο της ψυχής του παιδιού και όταν είμαστε παιδιά, λίγα πράγματα από αυτά μπορούμε να συγκρατήσουμε και να θυμηθούμε. Ιδίως όταν ξανάρχεται μια τέτοια ανάμνηση, ένα τέτοιο άρωμα, ένα τέτοιο φως, ένα τέτοιο στόλισμα, τότε μας ξυπνάει αυτές τις παιδικές μνήμες. Μου φάνηκε πολύ βαθύς, λέει, ο ουρανός, σαν να ερχότανε από πάνω του μια μακρινή ψαλμοδία. Του φάνηκε ότι ακούει μια ψαλμοδία. Το στόμα μου είπε σιγανά, υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού. Ένας αγιασμένος γέροντας μου είχε πει μια φορά πως κατά τούτες τις ώρες ανοίγουν τα ουράνια. Ο αγέρας μου σκοβολούσε και τα λουλούδια από τα αγριόχορτα που είχαν φυτέψει. Πλήρες ο ουρανός και η γη της δόξης του Κυρίου. Πράγματι λοιπόν, μας δείχνει ο Κόντογλου, όπως είπαμε, ο Φώτος Κόντογλου εδώ, μια παρθενική έτσι σκηνή όμορφη που κανείς μυρίζοντας τα λουλούδια της ανοίξεως και κοιτάζοντας τον ουρανό τα αστέρια, αισθάνεται μέσα του ένα μεγαλείο. Θα το έχετε αισθανθεί όλοι αυτό, αγαπητοί φίλοι, κοιτάζοντας άνοιξη τον ουρανό, έναν κατάλαμπρο ουρανό, κατάβγαστο ουρανό από αστέρια, και θα έχετε συγκινηθεί οπωσδήποτε. Θα σκεφτόμουν εκεί, θα στεκόμουν ως το ξημέρωμα, σαν να μην είχα σώμα, σαν να μην είχα δεσμό με τη γη, αλλά συλλογίστηκα μήπως ξυπνήσει κανένας μέσα στο σπίτι και ανησυχούσε που έλειπα και γι' αυτό μπήκα μέσα και ξάπλωσα. Δεν με είχε θολώσει καλά ο ύπνος, δεν ξέρω αν ήμουν ξυπνητός ή κοιμισμένος και βλέπω μπροστά μου έναν άνθρωπο με αλόκοτη όψη. Ήτανε κατακίτρινος σαν πεθαμένος. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά και με έβλεπε τρομαγμένος. Το πρόσωπό του ήτανε σαν μάσκα, σαν μούμια, με το πετσί του γυαλιστερό, μαυροκίτρινο, κολλημένο στο νεκροκόκαλο, με όλα τα βαθουλώματα. Κοντανάσανε σαν λαχανιασμένος. Στο να του χέρι βαστούσε κάποιο παράξενο πράγμα που δεν κατάλαβα τι ήτανε. Και με το άλλο έσφυγε το στήθος του σαν να πονούσε. Εκείνο το πλάσμα με έκανε να ανατριχιάσω. Το κοίταζα και με κοίταζε δίχως να μιλήσει, σαν να περίμενα να το γνωρίσω. Και στα αλήθεια, όλο που ήταν τόσο αλόκοτο, σαν να μου είπε μια φωνή, είναι ο Τάδε. Μόλις άκουσα τη φωνή, τη γνώρισα ποιος ήτανε. Τότε και εκείνος άνοιξε το στόμα του και αναστέναξε. Μα η φωνή του, σαν να έβγαινε από πολύ μακριά, σαν να ερχόταν από πολύ μακριά, σαν να έβγαινε από κάποιο βαθύ πηγάδι. Έβλεπα πως βρισκόταν σε μια μεγάλη αγωνία και υπέφεραν κι εγώ μαζί του. Τα χέρια του, τα πόδια του, τα μάτια του, όλα φανερόντανε πως βασανιζόταν. Πάνω στην απελπισία μου, πήγα κοντά του να τον βοηθήσω, μα εκείνος μου έκανε νόημα με τα χέρια να σταματήσω. Άρχισε να βογκά με τέτοιο τρόπο που πάγωσα. Έπειτα μου λέει, δεν ήρθα, με στείλανε. Εγώ όλο ένα τρέμω. Βρίσκομαι σε μια ζάλη μεγάλη. Παρακάλεσε το Θεό να με λυπηθεί. Θέλω να πεθάνω, μα δεν μπορώ. Αχ,
όσα έλεγες βγήκαν αληθινά. Θυμάσαι λίγες μέρες πριν πεθάνω που ήρθες στο σπίτι μου και μιλούσες για θρησκευτικά. Ήτανε και δυο άλλοι φίλοι μου, άπιστοι και αυτοί σαν και εμένα. Εκεί που μιλούσες, εκείνοι χαμογελούσανε. Σαν έφυγες μου είπανε, κρίμα να έχει τέτοιο μυαλό και να πιστεύει σαν ανοησίες που πιστεύουν οι γριές. Αυτό θα το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, αγαπητοί φίλοι. Τι είναι αυτά που μας λες τώρα, αυτά τα λένε οι γριές, λένε οι άθεοι. Μια άλλη μέρα σου είχα πει, όπως και πολλές άλλες φορές, βρε Φώτη, μάζευε λεφτά, θα πεθάνεις στην ψάθα. Βλέπεις εγώ πόσα έχω. Και πάλι θέλω κι άλλα, τότε μου είπες. Έχεις κάνει συμβόλαιο με το Χάρο πως θα ζήσεις τόσα χρόνια που λες, που θέλεις, για να κολοπεράσεις τα γυρατιά σου. Σου απάντησα τότε εγώ. Θα δεις πόσο χρόνο θα πάω. Τώρα είμαι 75, θα περάσω τα 100. Άλλη αυτή πλάνη του διαβόλου, έτσι, να τάζει στους ανθρώπους μακροζωία, τη στιγμή που κάθε δευτερόλεπτο μπορεί η καρδιά του ανθρώπου να σταματήσει και να έρθει το τέλος της ζωής. Έτσι, τίποτα δεν μας εξασφαλίζει. Ένα ηλεκτρικό, ελάχιστο ηλεκτρικό ρεύμα, πολύ ελάχιστο ηλεκτρικό ρεύμα, οθεί την καρδιά να κινείται. Κάποιες ίνες εκεί πάλλονται λίγο, 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 έτσι, μεταφέρουν αυτή την κίνηση και γίνεται μια μαριγή που λέγεται εκεί του μυοκαρδίου και πάλεται το μυοκάρδιο από αυτό ελάχιστο ρεύμα που προκαλείται μέσα στον οργανισμό με βιοχημικές αντιδράσεις. Αυτό λοιπόν να σταματήσει ένα δευτερόλεπτο και ξέρετε πόσο ευαίσθητο είναι το όργανο του καρδιογράφου για να γράψει τους παλμούς. Έτσι, είναι, μιλάμε για ελάχιστο ρεύμα. Του είπα λοιπόν, έχει συμβόλαιο με τον Χάρο και αυτός είπε θα περάσω τα 100. Έχω εξασφαλίσει τα παιδιά μου. Ο γιος μου βγάζει λεφτά πολλά, η κόρη μου την πάντρεψα με ένα πλούσιο από την Αβυσσινία. Εγώ και η γυναίκα μου έχουμε και παράχουμε. Όχι σαν και εσένα, που ακούσα αυτά που λένε οι παπάδες, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Να τη η ηρωνία που εκτοξεύουν πολλοί κοσμικοί και άθεοι εναντίον εκείνων οι οποίοι και εμείς όταν ακούμε χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών στην Εκκλησία κάνουμε το σταυρό μας γιατί πραγματικά θέλουμε να είναι χριστιανικά τα χρόνια τα τελευταία της ζωής μας και η τελευταία στιγμή μας δηλαδή εκεί στηριζόμαστε στο να είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε σαν χριστιανοί από αυτόν τον κόσμο. Αυτό λοιπόν που για μας αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο, αυτό που όταν ακούμε στην Εκκλησία συγκλονιζόμαστε και κάνουμε το σταυρό μας και λέμε πραγματικά να είναι χριστιανά, δηλαδή χριστιανικά τα τέλη της ζωής μας, αυτό το βρίσκει αστείο και άξιο κοροϊδίας. Αλλά τώρα να δούμε τι έπαθε. Τι θα βγάλει, σου είπαμε, τα χριστιανικά τέλη, παρά να έχει την τσέπη σου και να μην σε μέλει. Εγώ να δώσω ελεημοσύνη και γιατί έκανε φτωχούς ο πολιάς πλαχνός Θεός σας. Μια άλλη παρεξήγηση ότι πρέπει το κράτος να δίνει ελεημοσύνη στους φτωχούς και όχι εμείς οι άνθρωποι. Μα το ότι υπάρχουν φτωχοί είναι προς όφελος της ψυχής της δικής μας. Στην ουσία, οι φτωχοί μας ευεργετούν εμάς και όχι εμείς τόσο πολύ. Εμείς τους ευεργετούμε ελάχιστα και υλικά και εκείνοι μας ευεργετούν μέγιστα και πνευματικά. Οι φτωχοί λοιπόν. Παρά να έχεις την τσέπη σου. Αυτό είναι το ιδανικό όλων. Ο παράς που θα υπάρχει στην τσέπη μας. Τώρα που θα κάνουν κάρτες και δεν θα έχουμε παρά στην τσέπη μας, θα δούμε τι θα γίνει. Γι' αυτό να μην παίρνουμε και κάρτες, αγαπητοί φίλοι, οι οποίες θα σταματήσουν την χρηματική οικονομία που έχουμε μέσω των κερμάτων και των χαρτιών, των χαρτονομισμάτων και θα κάνουμε μια άλλη οικονομία λογιστική του κομπιούτερ μόνο με κάρτες. Οπότε θα εξαρτάσει από μια κάρτα, τα πάντα. Τώρα έχεις λίγα ψηλά στο παντελόνι σου. Πας και παίρνεις ό,τι θέλεις, όταν έχεις την κάρτα θα δυσκολεύεσαι. Όπως δυσκολευτήκαμε και εμείς που δεν παίρνουμε κάρτες για τηλέφωνα. Πρέπει να βρούμε ένα τηλέφωνο, ένα περίπτερο που να έχει τηλέφωνο ή να παρακαλέσουμε κάπου αλλού να κάνουμε αυτό το τηλέφωνο. Επειδή δεν θέλουμε και αρνηθήκαμε να πάρουμε κάρτες τηλεφωνικές. Βέβαια, αυτό τώρα που λέω, μην το πάρετε κατά λέξη. Είναι μια εξυπηρέτηση οι κάρτες αυτές, αλλά είναι και στην κρίση του καθενός να τις πάρει ή να μην τις πάρει. Δεν κατηγορούμε εκείνους που δεν πήραν κάρτες, διότι. Δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα. Αλλά καλό είναι να αποφεύγουμε όσο μπορούμε και αυτή είναι μια πράξη άμυνας και μια πράξη ηρωισμού, την οποία θα εκτιμήσει ο Θεός. Τι άλλο θα εκτιμήσει ο Θεός, τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Τουλάχιστον να κάνουμε μια αντίσταση στα μέσα αυτά τα σύγχρονα
έτσι, όσο μπορούμε, που βλέπουμε ότι θα καταδυναστεύσουν μεθαύριο τον άνθρωπο και θα τον δέσουν χειροπόδαρα. Μην ξεχάσετε ότι ο πατέρας Παΐσιος είπε ότι μετά τις κάρτες θα βγάλουν το σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο. Άρα λοιπόν, το προστάδιο του σφραγίσματος του χεριού και του μετώπου είναι η κάρτα. Γι' αυτό δεν πρέπει να παίρνουμε όσο το δυνατόν να ξεγλιστράμε από τις παγίδες της κάρτας. Εκεί που του λέει ο γιατρός ότι γιατί να δίνω εγώ λέει στους φτωχούς που είναι τεμπέλδες και γιατί τους έφερε στον κόσμο τους φτωχούς ο Θεός σας, κατηγορεί και το Θεό για τους φτωχούς. Να τους τρέφω εγώ, αν βάζουν εσάς και ταΐζετε τους τεμπέλδες για να πάτε στον παράδεισο. Ακούς εκεί παράδεισο, εγώ ξέρεις πως είμαι γιος παπά και τα γνωρίζω καλά όλα τα κόλπα. Τώρα σηκωφαντή. Τους πάντες και τα πάντα αυτός. Μα να πιστεύουνε αυτά οι μικρόμυαλοι, όχι όμως και εσύ που έχεις τέτοια σπουδή να πας χαμένος. Εσύ όπως πας θα πεθάνεις πριν από μένα. Θα πάρεις το λαιμό σου και την οικογένειά σου. Βαριές εκφράσεις πάρα πολύ και είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είναι οι ληστές και τις λένε αυτές. Μα εγώ σου λέω και σου υπογράφω σαν γιατρός που είμαι πως θα ζήσω 110 χρόνια. Λέγοντας αυτά, στριφογύριζα από εδώ και από εκεί σαν να ψινότανε πάνω σε κάποια σχάρα, βγάζοντας κάτι μουγκρίσματα από το στόμα του. Αχ. Ησύχασε για λίγο και ξαναείπε. Αυτά έλεγα. Μα σε λίγες μέρες πέθανα. Πέθανα και έχασα το στοίχημα. Τι ταραχή. Τι τρομάρα τράβηξα, σαστισμένος. Μια βούλιαζα και μια ανέβαινα επάνω και φώναζα «Έλεος, έλεος», αλλά κανένας δεν με άκουγε. Ένα ρεύμα με κλωθογύριζε σαν να ήμουν κανένα ψόφιο ποντίκι. Τι τράβηξα ως τα τώρα και τι τραβάω. Τι αγωνία είναι αυτή. Όλα όσα έλεγες βγήκανε αληθινά. Το κέρδισε στο στοίχημα. Εγώ τότε που βρισκόμουν στον κόσμο που ζεις, ήμουνα ο έξυπνος, βλέπεις. Ήμουνα γιατρός και είχα μάθει να μιλάω και να μ' ακούνε, να κοροϊδεύω τη θρησκεία, να συζητώ για χειροπιαστά πράγματα. Τώρα όμως βλέπω πως χειροπιαστά είναι εκείνα που τα έλεγα παραμύθια και χαρτοφάναρα. Χειροπιαστή είναι η αγωνία που βρίσκομαι. Αχ, τούτος εδώ θα είναι ο σκόλιξ ο ακίμητος. Τούτος θα είναι ο βρυγμός των οδόντων. Πάνω σε αυτά, χάθηκε από τα μάτια μου και άκουγα μονάχα τα βογγητά του, που και εκείνα σιγά σιγά σβήσανε. Με πήρε για λίγο ύπνος, μα σε μια στιγμή κατάλαβα ότι με σπρώχνει ένα παγωμένο χέρι. Άνοιξα τα μάτια μου και τον βλέπω πάλι μπροστά μου. Αυτή τη φορά ήταν ακόμα πιο φρικτός και πιο μικρός όμως. Είχε γίνει ίσα με ένα βυζανιάρικο παιδάκι, σαν με ένα μεγάλο γέρικο κεφάλι που το κουνούσε από εδώ και από εκεί. Άνοιξε το στόμα του και μου είπε «Σε λίγη ώρα θα ξημερώσει και θα έρθουν να με πάρουν εκείνοι που με στείλανε». Του λέω «Ποιοι σε στείλανε?» Είπε κάτι μπερδεμένα λόγια, δίχως να καταλάβω τίποτα. Ύστερα μου λέει «Εκεί που βρίσκομαι είναι κι άλλοι πολλοί από εκείνους που σε περιπέζανε για την πίστη σου και τώρα καταλάβανε πως οι εξυπνάδες δεν περνούνε παραπέρα από το νεκροταφείο. Είναι και κάποιοι άλλοι που τους έκανες καλό και αυτοί σε κακολογούσανε. Γιατί ο πονηρός άνθρωπος, αντί να τον κάνει η καλοσύνη να χαίρεται, αυτός πικραίνεται». Ένα ίδιο της πονηρίας και του διαβόλου το σύμπτωμα είναι αυτό, όταν κάνει κανείς σε κάποιον καλοσύνη, δεν χαίρεται αυτός που δέχεται την καλοσύνη, αλλά πικραίνεται. Επειδή κάνει να νιώθει τον εαυτό του νικημένο, λέει. Τούτοι βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από μένα. Και δεν μπορούν να βγουν από τη σκοτεινή φυλακή τους για να έρθουν να σε βρουν όπως έκανα εγώ. Βασανίζομαι πολύ σκληρά, γιατί δέρνομαι από τη μάστιγα της αγάπης, όπως είπε ένας Άγιος.
η μάστιγα της αγάπης του Θεού παιδεύει και βασανίζει εκείνους που δεν τον δέχτηκαν. Εσείς που έχετε στην καρδιά σας τον Χριστό και που για εσάς ο λόγος την αλήθεια, η μονάχη αλήθεια, εσείς κερδίσατε το μεγάλο στοίχημα. Εσείς κερδίσατε το μεγάλο στοίχημα που μπαίνει ανάμεσα στους πιστούς και τους απίστους, αυτό το στοίχημα που το έχασα εγώ ελεηνός και χάθηκα και τρέμω και αναστενάζω και δεν βρίσκω ησυχία. Αλίμονο, στον Άδη δεν υπάρχει πια μετάνοια. Αλίμονο σε όσους πορεύονται όπως πορευτήκαμε εμείς τον καιρό που είμαστε επάνω στη γη. Η σάρκα μας είχε μεθύσει και εμπέξαμε εκείνους που πίστευαν στο Θεό και στη μέλουσα ζωή. Και πολλοίς κόσμος μας χειροκροτούσε. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, αγαπητοί φίλοι, ότι ο κόσμος χειροκροτάει το κακό συνήθως. Βλέπετε στα θέατρα χειροκροτάνε όταν εσχρολογούν οι ηθοποιοί. Όσο πιο εσχρό είναι το εσχρόλογο αυτό που λένε οι ηθοποιοί και όσο πιο χυδαίο είναι, τόσο περισσότερα θύελλα χειροκροτημάτων επισύρει, τραβάει από την πλατεία. Και βλέποντας αυτό οι ηθοποιοί, δώστε και βομολογούν περισσότερο και γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Ενώ αν όποιος βομολογούσε τον αποδοκίμαζαν, τον γιουχάριζαν, τότε θα μας σταμάταγε αυτή η βομολογία που γίνεται στα θέατρα και σε άλλους χώρους. Τώρα όμως τα λένε όλα τα χυδαία, οτιδήποτε υπάρχει και δεν υπάρχει το ξεστομίζουν εκεί γιατί ο κόσμος το χειροκροτεί. Όπως λέγανε για τον Έρωνα, ότι όταν ο Έρωνας θέλησε να παντρευτεί, για δεύτερη τρίτη φορά ποιος ξέρει, δεν παρουσίασε η γυναίκα αυτή τη φορά στο μπαλκόνι που βγήκε για να μαζευτεί ο κόσμος στη Ρώμη για να τον δούνε, να δούνε τη νύφη ας πούμε. Αλλά παρουσίασε έναν έφηβο, ένα νεαρό αγόρι, ο Έρωνας. Και ο κόσμος, αντί να στεναχωρηθεί κατά κάποιο τρόπο που είδε αυτό το πράγμα, τον επιθυμούσε, τον χειροκροτούσε και τον ζητοκράβγαζε τον Έρωνα για αυτή την πράξη. Δηλαδή τι βλέπουμε εδώ, ότι το κακό στεφανώνεται, ενώ το καλό αποδοκιμάζεται. Η σάρκα λοιπόν μας είχε μεθύσει και εμπέξαμε εκείνους που πίστευαν στο Θεό και στη μέλουσα ζωή. Και ο πολλής κόσμος μας χειροκροτούσε. Σαν σας λέγαμε ανόητους εσάς, σας κάναμε περίπαιγμα και όσο εσείς δεχόσαστε αυτό το πράγμα με καλοσύνη τα πειράγματά μας, τόσο μεγάλων η δική μας η κακία. Βλέπω και τώρα πόσο θλιβόμαστε από το φέρσιμο των κακών ανθρώπων, αλλά πώς δεχόμαστε με υπομονή, πώς δεχόσαστε με υπομονή τις φαρακερές σαΐτες τους που βγάζουν από το στόμα τους, λέγοντάς τους υποκριτές, λέγοντάς σας υποκριτές, θεομπαίχτες, λαοπλάνους, φασίστες, σκοταδιστές και οτιδήποτε άλλο. Έχει προσθεθεί από τότε που τα έγραφε ο Κόντογλου, τώρα έχουν προσθεθεί και άλλα στο ημερολόγιο των αθέων εναντίον των χριστιανών. Αν βρισκόντουσαν οι δυστυχοί στη θέση που βρίσκομαι τώρα, και βλέπανε από εδώ που βλέπω, θα τρομάζανε για ό,τι κάνουνε, βέβαια. Θέλω να φανερωθεί σε αυτούς, να φανερωθώ σε αυτούς και να τους πω να αλλάξουν δρόμο, μα δεν έχω άδεια, όπως δεν την έχει και εκείνος ο πλούσιος που παρακαλούσε τον Πατριάρχη Αβραάμ να στείλει το φτωχό Λάζαρο. Μα και εκείνον δεν τον έστειλε. Και τούτο για να γίνουμε ίδια άξιοι της καταδίκης όσοι αμαρτάνουνε και άξιοι της σωτηρίας όσοι πορεύονται τη στράτα του Θεού. Ο αδικών αδικησάτο έτη, ο ρυπαρός ρυπαρηθήτο έτη, ρυπαρευθήτο έτη και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιήσατο έτη και ο Άγιος αγιαστήτο έτη. Με αυτά τα λόγια τον έχασα από μπροστά μου. Μυστικά Άνθη λοιπόν, του Φώτη Κόντογλου, μυστικά Άνθη, κείμενα γύρω από αθάνατες αξίες της Ορθόδοξης ζωής. Αξίζει τον κόπο, είναι από τις εκδόσεις Πάπα Δημητρίου, Οδός Λυκούργου 10 Αθήνα, τα μυστικά Άνθη του Κόντογλου. Έχει πάρα πολλά ωραία κομμάτια, σου διάβασα μόνο ένα, το οποίο είναι εντυπωσιακό, που δείχνει κατά κάποιο τρόπο, όπως και πολλοί Άγιοι έχουν δει,
οράματα ανθρώπους οι οποίοι γυρίζουν από την τόπο των βασάνων και αυτά που βλέπουν, τη φρίκη που βλέπουν κλπ. Έτσι είναι, αγαπητοί φίλοι. Εκείνοι που δεν πιστεύουν θα βρεθούν προεκπλήξεως. Δυστυχώς και δεν θα μπορούν να επανορθώσουν αυτό το σφάλμα, γι' αυτό όσο είναι καιρός, στέλνουμε αυτό το μήνυμα σε εκείνους οι οποίοι περιγελούν τη θρησκεία και τα βρίσκουν όλα για γέλια, να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά. Και ερχόμαστε τώρα σε κάποιους φίλους οι οποίοι σχολιάζουν με τον δικό τους τρόπο αυτά που συμβαίνουν σήμερα παγκοσμίως και έχουν σχέση οπωσδήποτε με την Αποκάλυψη και με το Ευαγγέλιο. Και θα σας πω μόνο ένα, για να μην τρώμε και την ώρα, διότι ήδη πλησιάζει η ώρα, έχουμε ακόμα 10 λεπτά, 7 λεπτά. Τα γεγονότα λοιπόν τρέχουν και η Αποκάλυψη έχει περιγράψει ωραία πράγματα και σπουδαία. Έχει περιγράψει ένα μικρό απόσπασμα από την Αποκάλυψη, εκεί που μας λέει ότι ο Εφράτης θα ξεραθεί. Ο Εφράτης ποταμός. Ξέρετε, ο Εφράτης ποταμός είναι εκεί που είναι ο Σαντάμ Χουσέιν. Λοιπόν, πολλοί θεωρήθηκαν αντίχριστοι ανά τους αιώνες. Ο Νέρον, ο Αντίοχος Επιφανής, ο Ναπολέον και πολλοί άλλοι. Αλλά ακόμα και σήμερα τα σημεία της ελεύσης του Αντιχρίστου δεν έχουν γίνει όλα. Λίγα μόνο είναι φανερά, όπως ο αριθμός 666 και η έκκληση των ηθών, αυτός ο σοδομισμός της ανθρωπότητος, όπως και ο διωγμός των Ορθοδόξων ανθρώπων και κρατών. Μην ξεχνάμε τι κάνανε στη Ρωσία πριν από 50 χρόνια, με τον κομμουνισμό όλοι αυτοί, και τι κάνανε στη Γιουγκοσλαβία προχτές και στη Σερβία προχτές και λίγο πριν στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, πόσο αδίκησαν και στην Κύπρο, πόσο αδικούν και στην Παλαιστίνη, ένα-ένα τα λέμε, αλλά όλα αυτά κάνουν έτσι το διωγμό που αντιμετωπίζουν τα Ορθόδοξα κράτη από τους σκληρούς της ανθρωπότητας, οι οποίοι μισούν τα κράτη αυτά, γιατί βγάζουν ελεύθερους ανθρώπους, ανθρώπους στους οποίους δεν μπορεί να τους γελάσεις, δεν μπορεί να τους αλλάξει το μυαλό. Και καλό είναι αυτό, διότι ο Ορθόδοξος δεν πρέπει να αλλάξει ποτέ ούτε την πίστη του, ούτε τις απόψεις του και τις δοξαστίες του, γιατί είναι βασισμένες πάνω στο λόγο του Θεού. Δεν έχουν έρθει λοιπόν οι δύο προφήτες, ο Ενόχ και ο Ηλίας, καθώς και η ανέγερση του ναού της Ιερουσαλήμ δεν έχει εμφανιστεί, δεν έχει γίνει ακόμα η ανέγερση του ναού του Σολομώντος, τον οποίο θα γύρουν εκεί στην Ιερουσαλήμ για να μπει μέσα ο Αντίχριστος. Το δέλεγμα της ερημώσεως, όπως λέει ο προφήτης Δανιήλ, εστός εν τόπο Αγίου. Όταν λοιπόν οριμάσουν οι συνθήκες, σταδιακά θα δούμε αυτά τα σημεία. Η Αποκάλυψη μας πληροφορεί επίσης ότι θα ξεραθεί ο Εφράτης ποταμός. Από τη φιάλη πέφτει επάνω σε αυτόν και ο Εφράτης θα μεταβληθεί σε έναν δρόμο ξερό. Και από εκεί βγαίνει το συμπέρασμα ότι θα περάσει ένας στρατός πολύ μεγάλος. Είναι στην Αποκάλυψη το 16 κεφάλαιο, στο 12ο στίχο που λέει: «Ο έκτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ποταμών το Μέγα τον Εφράτη». Επαναλαμβάνω για όποιος θέλει να το βρει. Αποκάλυψη 16ο κεφάλαιο. Αν έχετε του Τρεμπέλα που ερμηνεύει έτσι, κάνει μια απλούστευση του κειμένου, θα δείτε εκεί αυτό. «Ο έκτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ποταμών το Μέγα τον Εφράτη και ξεράθηκε το είδωρο αυτού», δηλαδή το νερό του ξεράθηκε το Εφράτου, «για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των Απανατολής Ηλίου». Η οδός των βασιλέων. Θα περάσουν δηλαδή από εκεί στρατεύματα. Βασιλείς εννοεί τους στρατηγούς, τους αρχηγούς όλους εκείνους. Αρχηγοί είναι οι βασιλείς. Αυτό που λέγανε ο βασιλείς στην αρχαία εποχή, σήμερα το λέμε ηγέτες, έτσι, το ίδιο πράγμα είναι. «Και είδον εκ του στόματος του δράκοντος», ο δράκον είναι ο Σατανάς στην Αποκάλυψη, «είδε ο Άγιος Ιωάννης από το στόμα του δράκου, και από το στόμα του θηρίου, του Αντιχρίστου δηλαδή, και από το στόμα του ψευδοπροφήτη», γιατί είπαμε τρεις είναι αυτοί,
ο Σατανάς, ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης είναι ένα τρίο. Και κάνουν αντιποίηση μάλιστα της Αγίας Τριάδος. Διότι η λέξη Αγία Τριάδος βγάζει 999, αν την αναρθρίσουμε, και αν το 999 το γυρίσουμε ανάποδα, το κεφάλι κάτω, το 9, γίνεται 6. Και έχουμε την αντιποίηση δηλαδή. Την αντικατάσταση κατά κάποιο τρόπο της Αγίας Τριάδος από αυτούς τους τρεις. Το Δράκοντα, το Θηλίο και τον Ψευδοπροφήτη. Τι είδε ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν να βγαίνουν από το στόμα των τριών αυτών πνεύματα τρία ακάθαρτα, ως βάτραχοι. Βγήκανε βλαστήμιες δηλαδή και σχέδια ακάθαρτα, βρωμερά, σατανικά. Τα οποία όμως τι κάνουνε, εκπορεύονται επί τους βασιλείς της οικουμένης όλης. Αυτά τα τρία πνεύματα που βγαίνουν σαν βατράχια από το στόμα των τριών απεσίων όντων, του Σατανά, του Αντιχρίστου και του Ψευδοπροφήτη, τι κάνουνε. Πάνε στις ακοές όλης της γης, όλων των βασιλέων της γης, όλων των κυριάρχων της γης, όλων των πρωθυπουργών, να το πούμε έτσι, όλων των στρατιωτικών. Α, εκπορεύονται συναγαγήν αυτούς εις πόλεμον, για να τους ετοιμάσουν, να τους μαζέψουν όλους, να γίνει πόλεμος. Της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Δηλαδή ο πόλεμος ο μεγάλος, τον οποίον ξέρει ο Θεός, και ο Θεός τα έχει δει πριν από μας και μας τα έχει πει, τα έχει πει στον εκλεκτό του, τον Άγιο Ιωάννη, και αυτός τα λέει σε μας. Αν το χωρίο αυτό το διασταυρώσουμε, το χωρίο που λέει πως θα διαβούν και τον αριθμό του στρατού 2.000.000.000 στρατός, γιατί στο θήτα, δηλαδή στο ένατο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, και ήταν το 16ο, έτσι, αυτό που είπαμε πριν, τώρα είναι το ένατο κεφάλαιο, λέει στο στίχο 15. Και ελήθησαν οι τέσσερι άγγελοι ετοιμασμένοι εις την ώραν και την ημέραν και το μήνα και τον ενιαυτόν. Είναι αποκτήνουσι οι τέσσερις άγγελοι, έτσι είναι τιμωροί άγγελοι αυτοί, βλέπουμε εδώ, τι να κάνουν. Ήταν ετοιμασμένοι για κατάλληλη ώρα και ημέρα και μήνα και έτος να αποκτήνουν αυτοί οι άγγελοι το 1/3 των ανθρώπων. Φοβερό πράγμα αυτό. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ύπου 2.000.000.000. Ήκουσα των αριθμών αυτών, λέει ο Ιωάννης. 2.000.000.000 του ύπου. Τώρα, ύποι δεν υπάρχουν σήμερα, υπάρχουν όμως τα άρματα, έτσι. Τότε τα άρματα τα σέρνανε άλογα, τέσσερα άλογα, και μέσα στο καρότσι καθόντουσαν οι πολεμιστές. 5 πολεμιστές, 10 πολεμιστές αναλόγως. Τώρα, αντί για ύπο, έχουμε την υποδύναμη της μηχανής, έχουμε τα άρματα, έτσι, τα υπερσύγχρονα άρματα και τα μικρά τάγκς τα οποία τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά και τα μεγαλύτερα τα οποία έχουν μεγάλη δυνατότητα καταστροφής. 2.000.000 είναι, η μία μυριάδα είναι 10.000, οι 2.000.000 είναι 20.000. Να δούμε αυτός ο αριθμός που λέει 2.000.000.000 πόσο μεγάλος είναι. Γιατί ξέρουμε ότι η μυριάδα που δεν την έχουμε εμείς σήμερα, εμείς έχουμε από το 100 πάμε στο 1000 και από το 1000 πάμε στο εκατομμύριο. Δεν έχουμε 10.000, 10.000 σαν να το λέμε έτσι. Τη μυριάδα που είχαν οι αρχαίοι έτσι, η μυριάδα ήταν οι 10.000. Η κάθοδος των μυρίων ήταν 10.000 οι μύριοι που κατέβαιναν, ο Ξενοφώντας που περιγράφει την ιστορία τους, των πολεμιστών αυτών. Η μυριάδα λοιπόν 10.000. 2.000.000 20.000. Αν το πολλαπλασιάσουμε αυτό 2.000.000.000 με τον εαυτό του, το 20.000 επί 10.000, κάνουμε 200 παρακαλώ εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια στράτευμα, μόνο οι Κινέζοι και με κάποιους άλλους βοηθητικά μπορούν να βγάλουν. 250 εκατομμύρια είναι όλη η Ευρώπη. Φανταστείτε, 250 εκατομμύρια στρατό. Μόνο για να περάσει από ένα σημείο θέλει 6 μήνες. Μόνο για να τον μετρήσεις, μόνο για να λες 1, 2, 3, 4, για να μετρήσεις 200 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσες μέρες θα μετράς, πόσους μήνες θα μετράς. Μόνο οι Κινέζοι λοιπόν να μαζέψουν, μπορούν να μαζέψουν αυτόν τον ασύλληπτα κολοσσιαίο στρατό, τέτοιον που δεν ξανάγινε ποτέ στην ανθρωπότητα. Ασφαλώς. Καμιά ασύραξη παγκόσμια δεν είχε παραπάνω από 1, 2, 3, 4 εκατομμύρια ανθρώπους. 5 εκατομμύρια λέει ήταν τότε το μέτωπο του Στάλιγκραντ, λένε. 2 και 3 από τις μεριές αυτές, αλλά
Ας ήταν και 10 σας λέω εγώ. 10 ήταν, 10 εκατομμύρια που δεν ήταν, 5, 3 θα ήταν, 4. Εδώ μιλάμε για 200 εκατομμύρια στρατό. 200 εκατομμύρια ανθρώπους. Φοβερό πράγμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δυσάρεστες συνέπειες θα έχει αυτή η εχθρότητα που παρατηρείται σήμερα μεταξύ των Αμερικανών και του Σαντάμ Χουσέιν. Γι' αυτό πρέπει να επικρατήσει λογική και αυτοσυγκράτηση στην εχθρότητα αυτή και να μεσολαβήσει και η Ευρώπη με το σκύρος της και όλοι εμείς να έχουμε φωνή. Εμείς οι πιστοί χριστιανοί θα πρέπει να κάνουμε χρέος μας απέναντι στον Θεό και τους ανθρώπους την επαγρύπνηση για την πνευματική ζωή, πρωτίστως την πνευματική ζωή, αλλά και σε κρίσιμους καιρούς, όπως βλέπουμε, κατεβαίνανε και οι μοναχοί κάτω και όλοι παν στρατιά προσπαθούσαν να αποτρέψουν το μεγάλο κακό, τους παγκοσμίους πολέμους, τις μεγάλες σειράξεις. Διότι λέει ο Κύριος, μακάρι και οι ειρηνοποιοί, εκείνοι που ειρηνεύουν τον κόσμο. Λοιπόν, εμείς βέβαια περιμένουμε τον Κύριο, όπως λέει και το Ευαγγέλιο. Γιατί όταν όλα αυτά αρχίσουν, τότε θα ψώσουμε τα μάτια μας ψηλά, διότι έρχεται ο Κύριος. Ελθέ Κύριε, ελθέ, τελειώνει η Αποκάλυψη. Έλα Κύριε, επιτέλους, έλα να μας πάρεις από αυτόν τον κόσμο που είναι όλο κακία, μίσος, αγωνία κλπ. Αλλά μην ξεχνάμε όμως κιόλας ότι ο χριστιανός πρέπει να χαίρεται ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε συμβάν και το κακό να το μετατρέπει σε καλό. Διότι μετά τον πόλεμο αυτό έρχεται η απελευθέρωσή μας, το μεγάλο πόλεμο, αν υπάρχουμε εμείς στη ζωή, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, πάντως οι αρχές τώρα αρχίζουν και πρέπει να γίνουμε ειρηνοποιοί. Τι θα κάνουμε? Θα υψώσουμε τη φωνή μας, θα διαμαρτυρηθούμε, θα στείλουμε γράμματα, θα προσευχηθούμε στο Θεό, θα ενημερώνουμε τους άλλους ανθρώπους. Και όσοι έχουν τις δυνάμεις και είναι κοντά στις εξουσίες, πρέπει να ανασκουμπωθούν και να κάνουν δουλειά ειρηνική, ειρηνευτική μάλλον, να γίνουν οι καινούργοι ειρηνιστές, εκείνοι που θα αποτρέψουν τον παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί αυτός ο πόλεμος μεταξύ των, εκεί πέρα των Αράβων, του Ιράν και της Αμερικής, θα επεκταθεί τόσο που δεν φανταζόμαστε, αφενός μεν και αφετέρου είναι πιθανόν να πέσουν πυρηνικά τα οποία θα καταστρέψουν μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας. Ας τα έχουμε υπόψη μας όλα αυτά και ας έχουμε στην προσευχή μας πάντα τον Κύριο να παρακαλούμε να μην επιτρέψει να γίνουν όλες αυτές οι καταστάσεις, τουλάχιστον σε εμάς στην εποχή μας. Είναι φανερά λοιπόν τα σημεία και να μην γελιόμαστε με τον τρόπο που ζούμε και οι ίδιοι προκαλούμε τα γεγονότα. Όταν εμείς οι λεγόμενοι δυτικοί άνθρωποι, οι Αμερικανοευρωπαίοι, ζούμε με τόσες ανέσεις και αλόγιστες πατάλες, ουσιαστικά αναγκάζουμε τον υπόλοιπο κόσμο σε μαρασμό. Εμείς φταίμε δηλαδή για το ότι η Αφρική και ο τρίτος κόσμος και η Ασία πεινάει. Γιατί εμείς είμαστε καπάτσι, έχουμε τον τρόπο και τα μέσα να τους παίρνουμε τα αγαθά τους και να τους αφήνουμε στην πείνα. Οι Αμερικανοί θέλουν να ελέγχουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη. Έχουν πετρέλαιο στο Ιράκ και θέλουν, όπως είναι φυσικό, να το διαχειριστούν αυτοί. Για να ζήσουν μόνο αυτοί. Να μην ζήσουν οι Αρακινοί, να μην ζήσει άλλος λαός. Είναι λογικό λοιπόν να κόψει το ψωμί του αλουνού, την πρωτοπαραγωγική του πηγή. Από το μόνο το πετρέλαιο έχουν αυτοί για να ζήσουν. Τι άλλο έχουν, τίποτα άλλο δεν έχουν. Γιατί πας και τους το παίρνεις. Και κάνεις τόσο μεγάλη αδικία, τρομερή αδικία μπροστά στους ανθρώπους και στο Θεό. Αυτό θα πει ισχυρός. Να καταπιέσεις τον αδύνατο. Δεν έχουμε από Θεού το δικαίωμα να εκμεταλλευτούμε τους πόρους της γης της δικής μας. Έχουμε το δικαίωμα να εκμεταλλευόμαστε τους πόρους στη γη που μας ανήκουν. Αν βρίσκεται πετρέλαιο στη Γαλλία, θα το εκμεταλλευτεί η Γαλλία, όχι η Αμερική, στο Βέλγιο, οπουδήποτε. Αλλά στον τρίτο κόσμο τι κάνουν? Πάνε και το παίρνουν οι μεγάλοι, το μοιράζονται δηλαδή, σαν τα κοράκια, όπου υπάρχουν αποθέματα πετρελαίου. Και να σκεφτούμε το εξής, ότι και η Αμερική έχει αποθέματα πετρελαίου για 30 και 40 χρόνια. Δεν θέλει να χαλάσει όμως τα δικά της, θέλει να πάει να πάρει τον αλώνο τα πετρέλαια και εξαναγκάζει τόση φοβερή έτσι, βία επάνω σε αυτούς τους λαούς, που είναι κάτι το φοβερό. Αλλά η βία φέρνει βία και αυτοί θα κάνουν αντίπεινα πάλι όπως κάναμε τους πύργους κλπ. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς πρέπει να φωνάξουμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, με οποιαδήποτε ισχύ έχουμε, με οποιοδήποτε μέσον έχουμε στα χέρια μας. Να φωνάξουμε, να διαμαρτυρηθούμε, να συγκεντρωθούμε να κάνουμε διαδηλώσεις και η Εκκλησία και όλοι παστρατιά
να αποτρέψουμε δυνατόν αυτούς τους θερμοκέφαλους οι οποίοι κοιτάνε τον κόσμο έτσι, σαν σκακέρα, και θέλουν να βυθίσουν τον κόσμο στο αίμα και στο μίσος και στο πόλεμο και στην εχθρότητα. Αλλά πάλι η ώρα μας πέρασε, αγαπητοί φίλοι. Να είστε καλά. Αν θέλει ο Θεός, την επόμενη φορά θα ξαναπούμε για φλέγοντα θέματα και για το Ευαγγέλιο μας. Να στρέφουμε πάντα το βλέμμα μας στον Κύριο. Στον Κύριο, να κοιτάμε τον Κύριο, ο οποίος είναι η δύναμη, η ειρήνη, το κράτος και η δόξα στους αιώνας των αιώνων. Χαίρετε εν Κυρίω.